και από τα δικά μας. Από τα δικά μας θα μεταφερθούμε, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό φέτος της εκπομπής μας, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, σε μία περιοχή, έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα, σε μία περιοχή της μακρινής Ιαπωνίας. Δεν θα ξεκινήσω βέβαια με τη φράση πώς βρέθηκε μία Ελληνίδα στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς βέβαια θα έρθει η Εύη Σπανού και θα μου πει ότι όποια πέτρα και να σηκώσει θα βρει από κάτω έναν Έλληνα και μία Ελληνίδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κυρία Ελένη Ξάφη. Γεια σας και ναι, συμφωνώ απολύτως. Συμφωνείτε λοιπόν. Οπότε να ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Με τι ασχολείστε εκεί στην μακρινή Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην περιοχή Καβασάκη? Καβασάκη, ναι. Καβασάκη. Όπως τα μηχανάκια. Όπως τα μηχανάκια, Καβασάκη. Με τι ασχολείστε? Διδάσκω αγγλικά. Είστε λοιπόν καθηγήτρια αγγλικών. Αγγλικών, ναι. Είναι καθηγήτρια αγγλικών στους Ιάπωνες. Ναι. Όχι ακριβώς καθηγήτρια. Πιο πολύ παρέχω συζήτηση στα αγγλικά για να εξασκήσουν τα αγγλικά τους. Δεν διδάσκω γραμματική ή λεξιλόγιο. Απλά συζητάω μαζί τους για να μπορούν να εξασκήσουν τα αγγλικά τους μέσω συζήτησης. Και βέβαια έχετε κάνει και θεατρικές σπουδές, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι. Στο Λονδίνο και λίγο στην Αθήνα. Είναι εύκολοι μαθητές οι Ιάπωνες? Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι έξυπνοι? Πολύ ευγενικοί. Έξυπνοι. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Δυσκολεύονται πολύ με τα αγγλικά, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά των δύο γλωσσών. Εμείς που μιλάμε ελληνικά μπορούμε να μάθουμε αγγλικά λίγο πιο εύκολα από ότι οι Ιάπωνες, γιατί λόγω των ελληνικών που η ρίζα τους... Βασικά τα αγγλικά έχουν πολλές ελληνικές λέξεις. Με τα ιαπωνικά δεν ισχύει αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο για εκείνους να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Αλλά προσπαθούν πάρα πολύ. Τι ώρα είναι στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή? Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είστε μπροστά ή πίσω σε σχέση με την Ελλάδα? Είμαι μπροστά 7 ώρες, τώρα είναι 1 το πρωί. Οπότε είναι ξημερώματα Παρασκευής, οπότε ξενυχτάτε για μας για να τα πούμε ζωντανά. Πόσοι Έλληνες βρίσκονται εκεί στην περιοχή, στο Καβασάκι? Κανένας νομίζω, δεν έχω βρει κανέναν, νομίζω είμαι μόνη. Δηλαδή είστε η μόνη Ελληνίδα σε μια περιοχή εκεί στο Καβασάκι με πόσους κατοίκους, και βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, είναι από την περιοχή που μένετε. Δεν έχω... Δόρε κουράει κοκκονίσουν την ελληνικό. Ρωτάω τον άντρα μου πόσοι άνθρωποι ζουν εδώ στην περιοχή. Να πω γύρω στους 100-200.000. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ. Αλλά εντάξει, είστε η μοναδική Ελληνίδα. Πόσα χρόνια βρίσκεστε στο Καβασάκι, στην Ιαπωνία γενικότερα? Να αναφέρω ότι το Καβασάκι είναι ακριβώς δίπλα στο Τόκιο. Είναι όλο μαζί μία περιοχή. Σαν να πούμε Αθήνα Γαλάτσι, ένα πράγμα. Ένας δήμος, ένα κομμάτι δήμος, εκεί της... Μία κοινέλ, δίπλα στο Τόκιο. Ναι. Οπότε είναι όλο μαζί πολλά εκατομμύρια κόσμος. Εγώ είμαι εδώ 5 χρόνια τώρα, κοντά 5 χρόνια. Είστε 5 χρόνια και ήρθατε από Ελλάδα αμέσως? Όχι, ζούσα στο Λονδίνο πριν. Ζούσα στο Λονδίνο. Από την Ελλάδα λείπω κοντά 15 χρόνια. Και αφορμή για να πάτε στην Ιαπωνία, έχετε κάποια πρόταση για εργασία? Ακριβώς. Βρήκα δουλειά στην εταιρεία που δουλεύω ακόμα μέχρι και σήμερα. Ναι. Άδραξα την ευκαιρία, γιατί όχι. Με τον κορονοϊό πώς είναι τα πράγματα εκεί στην περιοχή? Είμαστε ακόμα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν υπήρξε ποτέ απαγόρευση κυκλοφορίας. Πάντα υπήρχε το ελεύθερο. Απλά τα μαγαζιά κλείνουν λίγο νωρίτερα και όλος ο κόσμος φοράει μάσκες. Αλλά προς το παρόν. Μέχρι τώρα όλα κυκλοφορούν σχετικά ελεύθερα. Οι Ιάπωνες τηρούν τις αποστάσεις. Ναι. Τηρούν τα μέτρα, κρατούν αποστάσεις. Φορούν μάσκα. Ναι. Μάσκα ήταν και πριν την πανδημία. Το να φοράς μάσκα ήταν κάτι στο σύνηθες εδώ. Ναι. Είτε για να
μην κολλήσουν κάποιον άλλον όταν κάποιος είναι άρρωστος, είτε για να μην έχουν πολλά συμπτώματα από αλλεργίες. Η μάσκα φοριόταν και πριν. Α, και πριν οι Άπωνες εκεί φορούσαν τη μάσκα. Ναι, ναι, ναι. Εμβολιασμοί. Ναι, οπότε εμβολιασμοί ξεκίνησαν τώρα, πριν μια εβδομάδα. Ξεκίνησα πρώτα για το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, νοσοκόμες, ναι, γιατρούς τέτοια, και τώρα είναι οι άνθρωποι πάνω από 65 ετών. Μάλιστα. Αλλά θα πάρει καιρό μέχρι να, ναι, εσείς να θα εμβολιαστείτε? Όταν έρθει η σειρά μου, ναι, όταν έρθει. Οι Άπωνες γενικά αγαπούν την Ελλάδα, γνωρίζουν για τον πολιτισμό της χώρας μας, για την ιστορία της. Μέσα από συζητήσεις που έχω κάνει με μαθητές μου, το περισσότερο που γνωρίζουν για την Ελλάδα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και ναι. Επειδή είναι εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες αυτό το καλοκαίρι. Και μετά είναι ότι ξέρουν τη Σαντορίνη και τα λευκά και μπλε σπίτια, το γαλάζιο της θάλασσας. Αυτά δεν γνωρίζουν και πάρα πολύ λεπτομέρειες στην ιστορία ή το τι έχει προσφέρει ο πολιτισμός της Ελλάδας στον δυτικό κόσμο. Και όπως είπατε, σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων εκεί η περιοχή. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι έτοιμα όλα προκειμένου να υποδεχτούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς προβλήματα, αν σκεφτούμε και την πανδημία και τα μέτρα? Ήταν ήδη έτοιμοι. Ήταν όλα έτοιμα. Ήταν όλα έτοιμα για πέρσι. Αλλά τώρα η πανδημία μπήκε στη μέση και τα έφερε όλα άνω κάτω. Αν εννοείται με τα κτίρια, τα στάδια, τα αυτό φαντάζομαι είναι όλα έτοιμα. Είναι όλα έτοιμα. Μπορεί, είναι όλα έτοιμα, ναι, ναι, ναι. Έχετε παρατηρήσει κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Έλληνες και Ιάπωνες, καθώς ήσασταν και χρόνια στην Ελλάδα, έχετε επισκεφθεί και άλλες χώρες στο εξωτερικό? Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, πώς τα έχω δει μέσα από τα μάτια τα δικά μου, αλλά πιστεύω ότι ένα κοινό που έχουν οι Έλληνες με τους Ιάπωνες είναι το μεράκι. Πιστεύω ότι οι Ιάπωνες, ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη, με την τεχνική, σε οτιδήποτε, είτε είναι να φτιάξουν κάτι πύληνο, είτε να ασχοληθούν με τη δουλειά τους, εάν το αγαπάνε θα αφοσιωθούν 100% σε αυτό. Και αυτό πιστεύω ότι το έχουμε και εμείς οι Έλληνες σαν λαός, ναι, και οι Ιάπωνες σε πολύ δυνατό βαθμό. Στην Ελλάδα, από ποια περιοχή κατάγεστε? Η καταγωγή μου είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, Κιλκής, ναι, αλλά γεννήθηκα στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Υπάρχει κάποια περιοχή εκεί στο Καβασάκι που σας θυμίζει Ελλάδα? Δυστυχώς όχι, όχι. Δεν έχω κάτι που να μου θυμίζει Ελλάδα εδώ. Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα ή το μέλλον σας είναι αποκλειστικά και μόνο στην Ιαπωνία και εκεί στο Καβασάκι? Προς το παρόν εδώ, γιατί είναι και ο σύζυγός μου εδώ, είναι η δουλειά μου εδώ, αλλά ονειρεύουμε ότι σε κάποια χρόνια ίσως να πάρω σύνταξη στην Ελλάδα, να γυρίσω στην Ελλάδα να περάσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Έχετε πολλά χρόνια μέχρι τότε. Έχω ακόμα, ναι. Προετοιμάζομαι όμως. Είστε μικροί. Αν μας αφιερώνατε έτσι ένα χαιρετισμό στα Ιαπωνικά εκεί. Ένα χαιρετισμό. Και μετά να μας κάνετε και τη μετάφραση στα ελληνικά, να καταλάβουμε. Okay. Γυρίσα νοτατσίουα, μίνασαν κονιτσίουα. Τόκιο καρά, ερένιτο μου σημάσαι, γιωροσικό να γασιμάσαι. Είπα σε όλους τους Έλληνες, γεια σας, ότι είμαι η Ελένη και χάρηκα για την Οημία. Να σας ευχαριστήσω πολύ τους χαιρετισμούς μας. Ξενυχτήσατε εκεί στη μακρινή Ιαπωνία για χάρη της Κρήτη TV και των κριτικών. Εύχομαι να τα ξαναπούμε, εύχομαι να τα ξαναπούμε και από εξωτερικό χώρο την επόμενη φορά. Ναι, ναι, ναι. Το επιτρέπει η ώρα. Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς και στο σύζυγό σας. Θα τους δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.